Καλώς τους. Καλώς ήλθατε. Η εκπομπή εμείς και ο κόσμος μας μαζί σας. Ευχαριστούμε που συντονίζεστε μας τη παρουσία σας τηλεοπτικά, όπως και ραδιοφωνικά το πρωί 2 ώρες, 8 με 10 στο πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου. Εμείς και ο κόσμος μας στο πρώτο πρόγραμμα 97,2, 2 ώρες ραδιόφωνο και τώρα άλλη μια ώρα τηλεόραση. Το νησί μας χαιρετάμε. Ευχαριστούμε για τη στήριξη και υποστήριξή σας. Είναι 2 εκπομπές καθημερινά, μία ραδιοφωνική και μία τηλεοπτική και να είστε πάντοτε καλά που μας δίνετε δύναμη για να συνεχίσουμε. Πάμε στο πρώτο μας θέμα για σήμερα και θα μιλήσουμε για ένα σωτήρι. Ένα σωτήρι της νέας εποχής. Τώρα θα μου πείτε ποιο σωτήρι. Ένα σωτήρι ο οποίος θα μπλέκεται σε περιπέτειες κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα από το ΡΙΚ 1. Είναι η νέα τηλεοπτική σειρά του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου. Μία φρέσκια κομική σειρά που ακολουθεί και τις διεθνείς αναγνωρισμένες σειρές και μοτίβα. Θα έλεγα θα το διαπιστώσετε και εσείς κατά τη διάρκεια και της πρώτης προβολής, γιατί κάνει πρεμιέρα αυτή την Παρασκευή. Στο στούτιο είναι ένας από τους 5 μόνιμους χαρακτήρες που θα μας προσφέρουν στιγμές γέλιου και συγκίνησης. Ο αγαπητός μας Σώτος Σταυράκης, καλώς τον, καλώς ήλθες. Αγαπημένα μου Λουκάς, ευχαριστώ πολύ αυτή την πρόσκληση στην όμορφη σου εκπομπή, την οποία δεν παραλείπω να παρακολουθώ όποτε έχω χρόνο. Με τιμά αυτό και να είσαι πάντοτε καλά. Διαπιστώνουμε, αν και δεν το γνωρίζουμε προσωπικά τον αγαπητό Σώτο, μια χαμηλών τόνων προσωπικότητα και έναν άνθρωπο πάρα πολύ απλό και γλυκή, θα έλεγα. Εσείς που τον ξέρετε καλύτερα και μας βλέπετε αυτή την ώρα, ίσως να με επιβεβαιώνετε κιόλας. Μια σειρά εξαιρετική, η οποία θα μας χαρίσει κάτι διαφορετικό από όσα μέχρι τώρα πιθανόν να γνωρίζαμε, έτσι δεν είναι, αγαπητέ μου Σώτο? Αυτό ελπίζουμε και αυτό προσδοκούμε. Σίγουρα είναι μια σειρά η οποία νομίζω ότι από το τηλεοπτικό έτσι, πεδίο που έχω δει μέχρι σήμερα φαίνεται να λείπει. Φαίνεται να λείπει από την τηλεόραση. Με ποια έννοια? Υπάρχουν πάρα πολλές και ενδιαφέρουσες βεβαίως σειρές. Οι περισσότερες από ό,τι βλέπω είναι όμως μάλλον εποχής. Ναι. Έτσι, οι δραματικές κλπ. Αυτή είναι μια σύγχρονη εποχή, ένα sitcom, όπως είπες και εσύ, βασισμένη στα. Ναι, γιατί βλέπουμε σε μεγάλα τηλεοπτικά κανάλια παρόμοιου είδους και τύπου σειρές. Υπάρχει ένα στούντιο, υπάρχουν 5 συγκεκριμένοι χαρακτήρες με πολλούς ενδιαφέροντες guests, οι οποίοι θα μας έρθουν και θα τους χαρείτε. Μάλιστα. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, λοιπόν, 7.30 στο ΡΙΚ 1 και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή την έναρξη με την καινούργια χρονιά κιόλας. Ευχαριστούμε. Και καλό ρίζικο και καλό τάξητο. Να είναι το ταξίδι αυτό το τηλεοπτικό και αυτή τη κομική σειρά. Να μιλήσουμε λίγο για τους συντελεστές. Βεβαίως. Η σειρά γράφεται από τον Κύπρο τον Κυπριανού. Μάλιστα. Είναι ένας εξαιρετικός σεναριογράφος με τον οποίο έχω ξανασυνεργαστεί στο παρελθόν. Ναι. Ο Κύπρος έχει, νομίζω, την μοναδική ικανότητα να περνάει από την κωμωδία στο πιο ευαίσθητο και όχι δραματικό, αλλά από το ανάλαφρο σε κάτι πιο βαθύ, ναι, αλλά παρόλα αυτά να μένει σε μια όμορφη ατμόσφαιρα με ατάκες οι οποίες πραγματικά, και δεν το λέω απλά για να το πω, όταν παίρνουμε τα κείμενα γελάμε πρώτα εμείς και γελάμε πολύ με αυτά τα κείμενα. Αντιλαμβάνομαι ότι με το γέλιο δίνονται και μηνύματα. Βεβαίως, δίνονται και πολλά ωραία πιστεύω ωραία μηνύματα της σημερινής εποχής, αλλά και μια ωραία ανάλαφρη κωμωδία για να ξεκουραστεί ο κόσμος. Να κάνουμε μια στάση στον συγγραφέα και να δούμε το πρώτο απόσπασμα, θέλεις, για να μιλήσουμε και για τους υπόλοιπους. Ελάτε, εσύ να έρθει στο κοντρόλ. Πλήξα με βαλιά ένα σκοτεινό στο κόσμο τώρα μαρθωνό και σιγή. Ο Σωτήρης της νέας εποχής. Τι κάνεις εδώ, πώς μπήκες μέσα? Με τα κλειδιά που μου έδωκες. Γι' αυτό πονάς ακόμα. Τι γίνεται αλήθεια όταν την ηρεμία του σπιτιού σου αναστατώνουν δύο γνώριμα πρόσωπα? Τι μα είναι ψα ποτέ μου. Ξέρεις τον Ανδρέας Ανδρέου, κοντός, κέλης με λίγο μουστακούι. Τώρα οι εποχές αλλάξαν, τώρα καταδικάζουμε την τοξική πατριαρχία. Πρεμιέρα νέα σειράς. Από το Σάββατο 13 Ιανουαρίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7.30 το βράδυ στο ΡΙΚ 1. Μπράβο, μπράβο, έτσι μπράβο. Πρεμιέρα αυτό το Σάββατο, ο Σωτήρης της νέας εποχής, 7.30 και Κυριακή επίσης, 7.30 και είδαμε και τους υπόλοιπους συντελεστές. Οι υπόλοιποι συντελεστές μπροστά από τις κάμερες. Μπροστά από τις κάμερες, μάλιστα. Ναι. Είναι η αγαπημένη, νομίζω και γνωστή σε όλους, Ειρήνη Κωνσταντίνου, μάλιστα, η Ζωή Κυπριανού, ο Κωνσταντίνος ο Τσολής
και η Μελίνα η Κουτσόφτα. Μάλιστα. Μάλιστα. Και χαίρομαι πάρα πολύ που μπλέκονται και εναρμονίζονται και διαφωνούν και συμφωνούν και τσακώνονται ενίοτε προφανώς. Θα δούμε και αυτή τη φάση. Σε αυτή τη μικρή κοινωνία αυτής της απέναντι πόρτας. Της διπλανής πόρτας. Της διπλανής πόρτας. Είναι ακριβώς όπως το λες. Είναι ένας μικρόκοσμος που νομίζω καθρεφτίζει τη σημερινή κοινωνία. Ναι. Έχει τις προκλήσεις που έχουμε, που αντιμετωπίζουμε όλοι, να δεχτούμε κάποιες καινούργιες ιδέες, αυτόν τον κόσμο που αλλάζει. Μάλιστα. Με τόσο μεγάλη ταχύτητα. Μάλιστα. Ελάτε ακόμη ένα απόσπασμα για να δώσουμε το στίγμα, παρακαλώ. Μπράβο. Έρχεται την Παρασκευή και το Σάββατο, αύριο είναι την Πέμπτη. Το Σάββατο και την Κυριακή, αύριο είναι Παρασκευή. Περδεύομαι τις μέρες. Έχω την εντύπωση ότι είναι Παρασκευή σήμερα. Σάββατο και Κυριακή, στις 7.30. Απλά δεν διόρθωσα γιατί λέω μπορώ να έχω εγώ λάθος. Όχι, Σάββατο και Κυριακή, 7.30 αφού το έχω εδώ μπροστά μου. Αλλά άλλα τα μάτια του λαγού. Σκηνοθεσία Έλμος Νεοκλέους και σενάριο Κύπρος Κυπριανού. Παραγωγή στη Βούλα Αντωνίου. Καλή συνάδελφοι. Εξαιρετικοί συνάδελφοι, μάλιστα. Όλη η ομάδα και πραγματικά είναι δεμένη και αγαπημένη. Να πούμε ότι επίσης στην ενδυματολογία είναι η Χρύσο Ιλοΐζου του ΡΙΚ και στα σκηνικά είναι ο Λάκης ο εξαιρετικός μας Λάκης. Όλοι εξαιρετικοί στη δουλειά τους. Και βέβαια στη μουσική ο Ζαν Πολ, εσύ και ο Γιάννας Σουσαβίδης. Βεβαίως. Δυνατή ομάδα. Πιστεύω πως ναι. Περιμένουμε την επανατροφοδότηση του κόσμου. Σάββατο και Κυριακή, 7.30 στο ΡΙΚ 1. Έλατε άλλο ένα απόσπασμα, παρακαλώ. Είναι καθόλου σπιτιά σύνες, δεν κάθουν πέραν τόπο. Χάσαμε τα πάντα. Τα λεφτά σας. Πώς τα χάσατε, σε δερμάτινες αμφιέσεις. Τι να περιμένουμε στο πρώτο επεισόδιο, την γνωριμία προφανώς. Σίγουρα, η σύσταση των χαρακτήρων, συστήνονται οι χαρακτήρες, θα δούμε τον κόσμο από την αρχή, αν θα ταυτιστεί, που πιστεύω θα ταυτιστεί άμεσα. Και θα μας εισάγει λίγο σε αυτή την τρελή οικογένεια. Σε αυτή την τρελή οικογένεια με τον Σωτήρη, την Άννα, την Μυρούλα, την Ελίζα και τον Ηλία στους χαρακτήρες. Στους βασικούς χαρακτήρες. Στους βασικούς χαρακτήρες. Και βέβαια βλέπω εδώ και εκλεκτούς επίσης συναδέλφους σας και αγαπητούς προς εμάς ηθοποιούς που τιμούν την πορεία τους και τον τόπο ως καλεσμένους, έτσι. Και τιμή και σε εμάς που δέχτηκαν να συμμετέχουν σε αυτό. Άρα σε κάθε επεισόδιο πιθανόν να έχουμε και ένα. Ίσως. Έτσι ακριβώς. Αυτή είναι η προσπάθεια. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Ελάτε ακόμη ένα απόσπασμα θέλουμε για να περάσουμε και στο φωτογραφικό υλικό. Ο Σωτήρης της νέας εποχής. Έτομα να μου, η Ελένη που το 302 που πάνω έμαθε ότι ο άντρας της τράβησε μου τον λοαρκασμό τους 20.000 ευρώ για να τα κάνει επένδυση σε κρυπτονομίσματα. Γιατί πρέπει να είναι κοπέλα για να τα κάνει τούτα. Ένας άντρας δηλαδή, δεν μπορεί να του κλείνει τα ραντεβού του. Δεν είμαι εγώ, δεν ήξερα που το ήβρα. Σάββατο και Κυριακή στις 7.30 το βράδυ στο ΡΙΚ 1. Αυτή η σειρά εξελίσσεται κυρίως στο δικό σου διαμέρισμα, ως ναι. Σωτήρης. Ναι, ο Σωτήρης να πούμε ότι είναι θεολόγος, μάλιστα. Μένει μόνος του σε ένα διαμέρισμα, μέχρι που μια μέρα χτυπάει πόρτα και έρχεται η αδερφή του με την κόρη της να συγκατοικήσουν. Η αδερφή του με την κόρη της. Ναι. Και μετά σκάει μύτη και η πρώην. Κάποια στιγμή η πρώην γυναίκα του, ναι. Και ναι. Γίνεται εκεί. Αρχίζουν πια τα ευτράπελα. Σάββατο και Κυριακή, 7.30 στο ΡΙΚ 1. Στο φωτογραφικό υλικό, αν έχετε την καλοσύνη. Και βλέπουμε και την αφίσα τη διαφημιστική. Ο Σωτήρης της νέας εποχής, κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7.30 από το ΡΙΚ 1. Εδώ οι συντελεστές. Και ελάτε πάμε στην πρώτη φωτογραφία. Είναι στα πίσω, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, αντιλαμβάνομαι. Έτσι, στο στούντιο. Ναι, στο σαλόνι του στούντιο. Μάλιστα, ελάτε και στην επόμενη. Ο Σωτήρης της νέας εποχής, στην τηλεόραση του ΡΙΚ. Αυτή η σειρά η οποία εξελίσσεται σε αυτό το διαμέρισμα αυτού του θεολόγου. Και σε αυτό το σκηνικό, όπου πραγματικά θα έχουμε την ευκαιρία να γελάσουμε και να προβληματιστούμε παράλληλα, αγαπητέ μου Σώτο, ή όχι. Βεβαίως. Μάλιστα. Ναι, προχωρήστε παρακαλώ. Να, οι τρεις κυρίες, η αγαπητή Ειρήνη Κωνσταντίνου, η Ζωή Κυπριανού και η Μελίνα η Κουτσόφτα και οι δύο κύριοι, οι κύριοι πρωταγωνιστές, μαζί με τις πρωταγωνίστριες, που είναι ο αγαπητός μας ο Σώτος ο Σταυράκης και ο αγαπητός μας ο Κωνσταντίνος ο Τσιόλης. Δηλαδή και στην επόμενη που νομίζω είναι πίσω από τις κάμερες. Να, είναι και ο Έλμος και η Βούλα εδώ. Βεβαίως. Ο αγαπητός μας Έλμος και η αγαπητή μας Βούλα στη σκηνοθεσία και στην παραγωγή. Έλμος Νεοκλέους και η διευθυντής τηλεόρασης. Επίσης, ο αγαπητός μας Έλμος. Έτσι. Αλλά χρόνια στη σκηνοθεσία και στην παραγωγή. Ξέρει πολύ καλά τα μονοπάτια.
Και αγαπά και πάρα πολύ αυτό που κάνει. Και αυτό που κάνει και τους ηθοποιούς και πάντα έχει με τον καλύτερο τρόπο να σε οδηγήσει στο σωστό αποτέλεσμα. Ναι, έχει το δικό του τρόπο κάθε φορά. Και είναι, ξέρεις, είναι και ικανότητα αυτό το πράγμα. Ναι. Γιατί έχεις να κάνεις με πολλές διαφορετικές προσωπικότητες, χαρακτήρες, καθημερινά. Βεβαίως. Είναι σημαντικό να μην υπάρχει πίεση στη δουλειά. Ναι. Γιατί κάποιοι νομίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο βγαίνει κάτι καλύτερο, ενώ όχι. Και νομίζω ότι η ομάδα μας καταφέρει να μας δώσει όλο τον χώρο και την σωστή ατμόσφαιρα για να μπορέσουμε και εμείς να δημιουργήσουμε. Ελάτε να συνεχίσουμε τις φωτογραφίες. Και εδώ. Και στάρι, αγαπητή μας Λουκία. Λουκία Πρωτοπαπά. Μάλιστα. Στην προηγούμενη φωτογραφία ήταν η Μαρία, η Μιχαήλ. Η Μαρία Μιχαήλ, ναι, την ξεχάσαμε την προηγούμενη φωτογραφία, μάλιστα. Και κάπου πρέπει να υπάρχει και ο Αντώνης, ο Κατσαρίς. Για να δούμε αν μας τον έχουν δώσει. Ήταν ένας από τους guests που ήρθαν μέχρι τώρα. Ναι, είναι και ο συγγραφέας εδώ, έτσι. Εδώ είναι και ο Κύπρος, ο Κυπριανός, στο κέντρο, πίσω από μένα. Ναι, και η αγαπητή μας Χρήσο δεξιά. Και η Χρήσο μας. Να έρθει και ο Κύπρος να μιλήσουμε λίγο για το σκεπτικό αυτού του σενάριου. Μήπως και καταφέρουμε να μάθουμε τι θα γίνει στο τέλος. Έλατε και στην επόμενη. Εδώ ο κύριος Κατσαρίς. Μάλιστα. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Βέβαια εδώ και οι φωτογραφίες μεταξύ των γυρισμάτων, ίσως και των κειμένων. Ναι. Κάποιων οδηγιών που δίνονται και από τη Βούλα και από τον Έλμο. Πολύ σωστά. Έλατε και στην επόμενη. Να, εδώ, από μακριά το στο στούντιο 3, έτσι, του Ραδιοφωνικού Τμήματος Κύπρου. Είναι μια καθαρά τοπική δικιά μας παραγωγή. Το εξαιρετικό στούντιο 3. Και ναι, πραγματικά, και θρυλικό. Mm-hmm. Εκεί μέσα γίνονται και έγιναν εξαιρετικές παραγωγές. Ελάτε και στην επόμενη. Και εδώ, ο κύριος Κατσαρίς, τη γλυκίτα τους πει. Ελάτε. Μάλιστα. Σωτήρης της νέας εποχής, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7.30 το απόγευμα από το ΡΙΚ 1. Χρειαζόμαστε αυτή την απλότητα της καθημερινότητας, γιατί και ο πολλής προβληματισμός πια έχει κουράσει, αντιλαμβάνομαι, αλλά και από την άλλη και κάτι το καινούριο, το διαφορετικό, αγαπητέ μου Σώτο. Έχουμε περάσει, νομίζω, τα τελευταία χρόνια πολλά, με τα COVID, με τους πολέμους. Ναι. Ο άνθρωπος πάντα χρειάζεται όμως να χαλαρώνει για να μπορεί να είναι πιο αποδοτικός στην καθημερινότητα. Ναι. Σας απολαύσαμε και στην τελετή της κοπής της Βασιλόπιτας, πριν από λίγο, στην παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και της πρώτης κυρίας, όπου είχατε και εκεί ένα σκετσάκι. Είμαι σίγουρος ότι και οι συνάδελφοι του Τμήματος Ειδήσεων θα το μεταδώσουν στα δελτία τους. Νομίζω έχω ήδη δει κάτι στην τηλεόραση. Έχουν δώσει στο από μέρα σε μέρα στο δελτίο. Ναι, το λάβαμε χθες, δεν είχαμε πολύ χρόνο, αλλά από ό,τι μας είπαν ήταν πάρα πολύ ωραία δοσμένο και το χάρηκαν όλοι. Μάλιστα. Θα χαρώ να τα πούμε και με την Ειρήνη και με τη Ζωή και με τη Μελίνα και με τον Κωνσταντίνο, όταν ο χρόνος τους το επιτρέπει. Βεβαίως. Και επίσης και με τον αγαπητό μας Κύπρο στο σενάριο, για να γνωρίσουμε ακόμη καλύτερα και να γνωριστούμε με αυτή την εκπομπή και στον κόσμο που μας βλέπει. Ναι. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας στην πρεμιέρα το Σάββατο. Βεβαίως, με μεγάλη χαρά. 7.30. Σας περιμένουμε. Να είσαι πάντα καλά. Ευχαριστούμε για αυτή την απλότητα που σε διακατέχει και το χαμόγελο. Εμείς ευχαριστούμε να συνεχίζετε αυτή την όμορφη εκπομπή που μας ενημερώνεται πάνω σε πάντα όμορφα και ποιοτικά θέματα. Μας τιμά. Είναι λίγο δύσκολο, χρειάζεται προσπάθεια. Αλλά η στήριξη, η υποστήριξή σας όλων πολύτιμη. Ευχαριστούμε, Λουκά μου. Εγώ ευχαριστώ. Ελάτε παρακαλώ, συνάδελφοι, ακόμη ένα απόσπασμα. Ο Σωτήρης της νέας εποχής. Ήβρα δουλειά! Τι άκουσα, τι άκουσα! Βρήκες δουλειά, δηλαδή έχεις σταθερό εισόδημα, βρήκες και σπίτι, πότε μετακομίζεις? Γεια σας, κύριε Παπαγιάννη. Α, ναι, ξέχασα ότι ήταν μαθητής σου, ρε Σωτήρη, είπε μου. Ήταν καλός μαθητής. Τες ευχές μου να έχετε συμπεθερούθκια μου καλά. Μα τι έγινε, κυρία Μυρούλα μου. Αία μου, Άννα μου, χαίρομαι πάρα πολλά που τα ήβραν τα παιδιά μας. Σάββατο και Κυριακή στις 7.30 το βράδυ στο ΡΙΚ 1. Ο Σωτήρης της νέας εποχής. Σάββατο και Κυριακή στις 7.30 στο ΡΙΚ 1. Αυτή η φρέσκια κομική σειρά του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου. Καλή επιτυχία και καλή πρεμιέρα. Ευχόμαστε το Σάββατο μεθαύριο. Πάμε και σε ακόμη μια πρεμιέρα, την οποία θα έχουμε αυτό το Σάββατο, στις 12.30 το μεσημέρι, μετά το μεσημέρι από το ΡΙΚ 1. Επανέρχεται ο νέος κύκλος της σειράς επεισοδίων σε προσκυνώ γλώσσα με τον κορυφαίο καθηγητή γλωσσολογίας, κύριο Μπαμπινιώτη, Γεώργιο Μπαμπινιώτη, ο οποίος μας δίνει πραγματικά μαθήματα γλωσσικής παιδείας και τις σχέσεις μας με την ελληνική γλώσσα. Μια σχέση σημαντική, την οποία τις περισσότερες φορές ξεχνάμε.
12:30 κάθε Σάββατο από μεθαύριο Σάββατο, 13 του μήνα, στις 12:30 από το Ρίκ 1. Να μιλήσω και για το εγχείρηση. Βεβαίως. Γιατί αυτό το βλέπουμε γραμμένο και με ήττα και με γιώτα. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να χρησιμοποιούμε και που θα ήταν το σωστό από την ιστορία της γλώσσας μας είναι το εγχείρηση με ήττα, γιατί υπάρχει το ρήμα εγχειρώ. Αυτό χρησιμοποιεί ο Ιπποκράτης, το εγχειρώ, που σημαίνει χειρουργό δηλαδή. Ναι, ναι, από τους χειρουργούς. Έτσι. Επειδή χρησιμοποιούν τα χέρια. Τα χέρια τους. Ναι, ναι. Αρχική σημασία του εγχειρώ είναι ότι χρησιμοποιώ τα χέρια. Βεβαίως. Σε προσκυνώ γλώσσα, πρεμιέρα αυτό το Σάββατο στις 12:30 από το Ρίκ 1 και βέβαια η δημοσιογράφος και φιλόλογος Βίκη Φλέσσα στην παρουσίαση μαζί με τον αγαπητό κύριο Μπαμπινιώτη. Πάμε στο επόμενο μας θέμα. Αδάμ Αδάμαντος, μαρτυρίες για τον κορυφαίο της αριστεράς της Κύπρου. Ο αγαπητός και πολυγραφότατος συγγραφέας βιβλίων πολιτικο-κοινωνικού περιεχομένου, ο αγαπητός κύριος Λουκάς Κακουλής, επανέρχεται σε ένα θέμα που αφορά στον αείμνηστο Αδάμ Αδάμαντο, ο οποίος γεννήθηκε το 1904, έφυγε από τη ζωή το 1959, με αυθεντικές αφηγήσεις, μαρτυρίες για τον κορυφαίο αυτό της αριστεράς και της Κύπρου, με ένα βιβλίο 160 σελίδων. Θα το δείτε και στο Video Wall σε λίγο, έχω πάρει και τις σημειώσεις μου για τη συζήτηση, όπου πραγματικά περιλαμβάνει αφηγήσεις, μαρτυρίες και λεπτομέρειες για τη ζωή και τη δράση του μεγάλου αυτού πολιτευτή της αριστεράς, εκπαιδευτικού, δημάρχου και πολιτικού, τον οποίο ο αγαπητός κύριος Κακουλής θεωρεί ως την κορυφαία πολιτική φυσιογνωμία της κυπριακής αριστεράς. Στο στούντιο μαζί μας είναι ο αγαπητός κύριος Κακουλής. Έχουμε την τιμή να το φιλοξενούμε. Καλησπέρα σας, αγαπητέ μου κύριε Λουκά. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλώς ήρθατε και να είστε πάντοτε καλά. Και εσείς καλύτερα και να συνεχίσετε αυτό που κάνετε. Αν μου επιτρέπετε να αναφέρω αυτό που πολύ έντονα το νιώθω, ότι διασώζεται κύριε Χάματσε σε κάποιο βαθμό, θα έλεγα σε μεγάλο βαθμό, να μου επιτρέπετε, το κύρος των μέσων μαζικής ενημέρωσης και του ΡΙΚ και ευρύτερα. Σας ευχαριστώ ξανά. Αυτή είναι μεγάλη ευθύνη που μας φορτώνετε στην πλάτη. Να είστε πάντα καλά. Μεγάλη ευθύνη και αυτή και μεγάλη ευθύνη και του συγγραφέα. Αν μου επιτρέπετε να εξηγήσω τι εννοώ. Ελάτε παρακαλώ. Λοιπόν, όταν ένας συγγραφέας σιωπά, ψεύδεται. Είτε όταν παραπληροφορεί, δεν σιωπά, αλλά παραπληροφορεί, ψεύδεται. Αλλά και όταν σιωπά. Οι παρενέσεις να είναι ήπιος, να μην προκαλέσει, να μην αναξήσει πληγές, περίπτωση, οι αδικίες σε βάρος του Αδάμαντος και τελικά η δικαίωσή του, όπως είναι και ο υπότιτλος του βιβλίου, οι παρενέσεις πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Ναι. Αλλά από την άλλη, η αλήθεια πιέζει να γραφτούν τα παράπονα της. Ναι. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι πρωτού έρθω εδώ, είχα παρενέσεις ακόμα και από τη σύζυγο ξανά να είσαι προσεκτικός. Ξανά. Μην δυσκολέψεις τον κύριο Χάματσο. Είστε προσεκτικός. Μην δυσκολέψεις τον κύριο Χάματσο. Είστε ευγενέστατος και είστε και τόσο σωστός με τη δουλειά σας και στην κάθε λεπτομέρειά της που σπανίζει, ξέρετε. Δεν ξέρω αν τα καταφέρνω. Μακάρι να ισχύω σε μεγάλο βαθμό, σε κάποιο βαθμό. Ελπίζω, δεν αμφισβητώ τα λεγόμενά σας να θεωρηθεί ότι αφιβάλλω την ειλικρίνειά σας. Απλώς μακάρι να αξίζω τα καλά που λέγονται και από εσάς και από άλλους για τις σεμνές συγγραφικές μου προσπάθειες. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να λάβω υπόψη τις παρενέσεις, κύριε Χάματσε, ναι, χωρίς να κακοποιώ την αλήθεια. Γιατί το πιο εύκολο θα ήταν να μιλήσω μόνο για τα καλά του Αδάμαντος, ναι, και να αποκρύψω τις αδικίες σε βάρος του, θα κάνω τον παν να είμαι σωστός. Μάλιστα. Είναι ένα βιβλίο μαρτυρία, έτσι δεν είναι, αγαπητέ μου κύριε Λουκά, ναι, για τη ζωή και το έργο του αείμνηστου Αδάμ Αδάμαντου. Και πραγματικά συμβάλλει και σε αυτή την καταγραφή και τη μελέτη της προφορικής ιστορίας που είναι εξίσου σημαντική. Πολύ σημαντική. Και η οποία παραγνωρίζεται και δυστυχώς, ναι, παραμελείται σε μεγάλο, ναι, βαθμό. Και ξέρετε, μακριά από ακρότητες και φανατισμούς, αυτή η εκπομπή δίνει βήμα σε όλες τις κατευθύνσεις, εγώ δεν θα πω παρατάξεις, και σε όλες τις απόψεις. Γιατί στόχος και σκοπός της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης είναι να δίνει βήμα προς όλους τους πολίτες αυτού του τόπου για να εκφράσουν τη δική τους άποψη. Αυτό σημαίνει ότι εμείς ως εκπομπή, ή οποιαδήποτε εκπομπή και συναδελφοί υιοθετούμε,
αλλά οφείλουμε να συντονίσουμε για να ακουστούν προς τα έξω. Η κρίση είναι σε αυτούς που μας βλέπουν κάθε μεσημέρι στις 2.30. Ορθά τα λέτε. Άλλωστε είστε εκπομπή και σταθμός των πολιτών. Όλων ακριβώς των πολιτών, αυτό, των φορολογουμένων. Αυτό ακριβώς. Άρα έχουν θέση και χώρο όλοι οι άνθρωποι και δεν μας δίνεται κανένα δικαίωμα να αποκλείουμε κανέναν σε αυτή την εκπομπή. Δεν μιλάω προσωπικά για εσάς, ούτε και για το να ύμνει στο αδάμαντο. Μιλάω γενικότερα για την καθημερινή επιλογή πιθανών θεμάτων που πιθανόν για κάποιους να μην είναι αρεστά ή να είναι περισσότερο ή λιγότερο. Αυτό είναι επίσης σεβαστό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα αποκλείονται ως παρουσίαση από την εκπομπή για να κάνουμε το χατήρι κάποιου άλλου. Ή να μην κάνουμε το χατήρι κάποιου άλλου. Μάλιστα. Ορθά τα λέτε. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχει μια παρεξήγηση σε ό,τι αφορά μια ιστορική φράση του Αδαμαντός. Παρακαλώ. Που είχε μπει για το μικρό του δαχτυλάκι. Υπάρχει εξής παρεξήγηση. Ελάτε. Είχε μπει ο Αδαμαντός, έλεγε ότι τον παρουσιάζουν ως αθενωτικό, ότι δεν θα θυσίαζε το μικρό του, ούτε καν το μικρό του δακτυλάκι για την Ένωση. Μάλιστα. Ήταν και ο Αδάμαντος ενωτικός. Όμως, ο Αδάμαντος έλαμβανε υπόψη τις συνθήκες της Κύπρου, της Ελλάδας, μάλιστα, που ήταν πλήρως εξαρτημένη για την εποχή για την οποία μιλούμε. Σωστά, ναι. Από τους Αγγλοαμερικανούς, ναι, που αντιδρούσαν στην Ένωση. Πολύ σωστά. Και επίσης τις συνθήκες της περιοχής, του κόσμου της τότε εποχής. Ο Αδάμαντος έλεγε ότι η άκρατη ενωσιολογία της αριστεράς και της δεξιάς συναγωνίζονταν μεταξύ τους ποιος θα προκηρύξει πρώτος στο ενωτικό δημοψήφισμα. Τελικά η αριστερά υπαναχώρησε και στήριξε το δημοψήφισμα που προκήρυξε η Εκκλησία, η Εθναρχία. Επίσης, έλεγαν ότι στις συνθήκες τις συγκεκριμένες η θέση, η πορεία που πρέπει να ακολουθήσουμε είναι βήμα-βήμα να ανεβούμε το βουνό. Μάλιστα. Έλεγαν ότι η εγκατάλειψη της διασκεπτικής, μεγάλων και άγνωστων κεφάλαιων της πρόσφατης κυπριακής ιστορίας, το άγνωστον εξηγείται και από το γεγονός ότι ποιοι γράφουν την ιστορία, ποιοι είναι οι νικητές στην εκάστοτε περίπτωση. Έτσι είναι. Οπότε η εγκατάλειψη της διασκεπτικής, έλεγε ο Αδάμαντος, και της γραμμής για αυτοκυβέρνηση ενώση που στήριζε ο Αδάμαντος και που ήταν η θέση που πολεμήθηκε από τη δεξιά τότε και στηρίχθηκε από την αριστερά αρχικά, αλλά στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε και από το αριστερό κίνημα, ήταν λάθος. Λοιπόν, έλεγε λοιπόν ο Αδάμαντος ότι ένωση, αλλά λαμβάνοντας υπόψη αυτά και αυτά και αυτά τα δεδομένα, δεν θυσιάζω αυτήν τη στιγμή με το ένωση τώρα και τίποτε άλλον. Ένωση και μόνο ένωση. Για να φανταστείτε, η τότε ηγεσία του κόμματος του, γιατί ήταν από τους ιδρυτές του ΑΚΕΛ ο Αδαμαντός, και από τα στελέχη που προϋπήρχαν του ΑΚΕΛ, του κόμματος που προϋπήρχε του ΑΚΕΛ, του ΚΚΚ Κύπρου πριν από το ΑΚΕΛ, ήταν ότι αρχικά το ΚΚ είχε αντιταχθεί στην Ένωση. Ναι. Θεωρούσε ότι εκείνοι που μιλούν για Ένωση το 25, όταν ιδρύθηκε το 26 το Κομμουνιστικό Κόμμα Κύπρου, στις πρώτες του διακηρύξεις ετώνιζε ότι αυτοί που μιλούν για Ένωση είναι εχθροί της Κύπρου. Μάλιστα. Γιατί χωρίζουν τον λαό σε Τούρκους και Έλληνες. Ναι. Η σωστή θέση είναι είναι αυτονομία, είναι ανεξαρτησία κλπ. Βέβαια, 100 χρόνια μετά λέμε αυτά τα οποία αργά. Ο Αδάμαντος ήταν από τους ανθρώπους που διαφωνούσαν έντονα με την ακραία εκείνη τοποθέτηση, συνθηματολογία υπέρ της Ένωσης, που έφτανε στο σημείο η ηγεσία του κόμματος του, δεν ήρθα εδώ για να κατηγορήσω το κόμμα του, είναι ιστορία αυτά που λέμε, είναι καταγεγραμμένα, έλεγαν, καλούσαν ακόμα και τους Τούρκους της Κύπρου να είναι στεναροί αγωνιστές για την Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Μάλιστα. Τους Τουρκοκύπριους. Μα αρκετοί από τους Τουρκοκύπριους δεν υπέγραψαν το ενωτικό δημοψήφισμα. Δεν θα έλεγα αρκετοί, κάποιοι, ναι, κάποιοι, οι οποίοι ήταν πιστά μέλη αφοσιωμένα στην αριστερά. Στην αριστερά. Και μάλιστα, ό,τι τους έλεγε το κόμμα. Ωραία. Πάρτε μια ανατελεία, θέλω να δούμε το εξώφυλλο του βιβλίου, αν έχετε την καλοσύνη, για να αντιληφθούν και οι φίλοι τηλεθεατές. Για αυτό το... Στο εξώφυλλο βλέπουμε τον Αδάμαντον σε μια νόμη από τις ομιλίες του στο δημοτικό στάδιο αμοχός του. Μάλιστα. Και θα πρέπει να ήταν του 1951 ή 52, δήμαρχος ως το 53, είχε εκλεγεί το 43. Μάλιστα. Στις πρώτες δημοτικές εκλογές, ναι, να το πούμε γι' αυτό, ναι, ναι, μετά από τα Οκτωβριανά. Η καταγωγή του.
Η καταγωγή του γέννημαν Δερίνιας, 9 παιδιά, από τα οποία ο Αδάμαντος ο δεύτερος, το δεύτερο παιδί της οικογένειας. Και οι σπουδές του. Οι σπουδές του τον έβγαλε ο πατέρας του από το δημοτικό να πάει μισταρκός στη Γιαλούσα σε κάποιο φαρμακοποιό. Έτσι γινόταν τις περισσότερες φορές. Έκλαιε μέρα νύχτα, έπιασε το δρόμο και ήρθε πίσω στη Δερίνια. Δεν ακούσε βέβαια το καλωσόρισε στο γονιό. Ο πολύ προχωρημένος προοδευτικός τότε διάκος του χωριού που ήταν και δάσκαλος, ο Παπαλουκάς, τον έβαλε ξανά στην ίδια τάξη. Μετά επέμενε και τον έστειλαν και στο γυμνάσιο. Έβγαλε τα παπούτσια, τα κρατούσε στον ώμο και να τα φορέσει στην τάξη για να μην. Να μην λερωθούν ή να μην καταστραφούν. Και μετά έκαμε έρανον ο Παπαλουκάς και εγώ να βρουν τα 12 σελήνια που ήταν το εισιτήριο στην Αθήνα να πάει να σπουδάσει. Με το πλοίο. Όπου εκεί οι καθηγητές του είπαν, πώς λέγεσαι παιδάκι μου, Αδάμος Αδάμου. Ο ίδιος ήταν Αδάμος, ο παππούς του Αδάμος. Μάλιστα. Του λέει, τι είναι αυτό το χωριάτικο, το κυπρέικο, ρε παιδί μου, να στείλεις μια επιστολή στον πατέρα σου, να πάει στον κοινοτάρχη, στον Μουχτάρη, στα σου και να σε κάνει Αδάμα Αδαμάντιον. Ακούγεται καλύτερα. Μάλιστα. Δεν κατάλαβε εκεί ο πατέρας ή ο κοινοτάρχης και τον έκανα Αδάμ Αδάμαντον. Μου τα έλεγαν αυτά και η κόρη του, στην οποία οφείλω να εκφράσω, να πω, ελαφρύνα είναι το χώμα που τη σκεπάζει γιατί την χάσαμε τον Νιόβριν του 22. Ευγνωμοσύνη οφείλω σε μια ακόμα γυναίκα να το πω. Παρακαλώ. Στη σύζυγό μου που είναι η μόνη που ξέρει, η Λέλλα, τα σκόπους, τα τρεχάματα, τις ατέλειωτες ώρες. Και τις θυσίες. Αλλά και επίσης στον πολύ αξιαγάπητο και στα παιδιά, στα εγγόνια του Αδάμαντος, την Εμίλια Μαστρή Χριστοφορίδου και τον Αδάμο Μαστρή, όπως και άλλα συγγενικά πρόσωπα, Παναγιώτης Μαστρής, Μιχαλάκης Μοντάνιος και άλλοι. Αλλά ιδιαίτερες ευχαριστήσεις στον Κώσταν Κατσόνη που είχε την καλοσύνη να δει το χειρόγραφο πρωτού βγει το βιβλίο. Μάλιστα. Πάντα υπάρχουν καλύτεροι από τον καθένα μας. Από εμέναν οπωσδήποτε. Ένα ζευγάρι μάτια είναι πολύ, επιπλέον είναι πολύ χρήσιμο. Βοηθά. Και να προλογίσει το έκδοση. Και επίσης στον εξαίρετο φίλο από την Αμόχωστο, τον Νίκο Ζαρδίλην, ο οποίος είχε την καλοσύνη να πληκτρολογήσει αφιλοκερδώς όλα τα κείμενα του βιβλίου. Πάμε να γνωρίσουμε αυτό τον υπέροχο Δερινιώτη. Να τον ακούσουμε, να τον γνωρίσουμε, να θέλετε μέσα από αφηγήσεις. Ναι, αφηγήσεις από τις οποίες κάποιες δεν θυμάμαι απ' έξω, αλλά κάποιες εν τόσο σημαντικές που αν μου επιτρέπετε να διαβάσω μικρά να δούμε την πρώτη φωτογραφία πρώτα, γιατί είμαστε στην τηλεόραση. Ναι, για να μπορέσουμε να τον συστήσουμε και στους φίλους. Λοιπόν, ο Αδάμαντος εδώ όταν ήταν δήμαρχος, έρχομαι σε ένα επόμενο σημείο που μου έλεγε για παράδειγμα, όπως τον βλέπετε και εκεί, μου τον περιέγραφε. Να μου επιτρέψετε να διαβάσω. Ελάτε, αυτό. Παρακαλώ. Είναι από το Σπύρον Καραολίν στη σελίδα 50 του βιβλίου. Μάλιστα. Όπως τον περιγράφει. Ναι, δέστε τον εκεί. Ναι, και ναι. Τι λέει ο Σπύρος ο Καραολίς, ο οποίος ήταν από τα στελέχη της αριστεράς στο Φρέναρο. Μάλιστα. Παρακαλώ. Φέρνω στη μνήμη μου τον Αδάμο, μου είπε, που τον γνώρισα από τα τέλη της δεκαετίας του 20 και βλέπω μπροστά μου την αλήθεια, τη δικαιοσύνη, την αγάπη, την αλληλεγγύη, τη φιλία, τη σοφροσύνη, την ειρήνη, την ελευθερία. Ήταν η προσωποποίηση όλων αυτών των υπέροχων εννοιών. Ό,τι πιο θετικό έμαθα μελετώντας τον Ουγκό, τον Τολστόη, τον Γκόρκη και άλλους κορυφαίους της παγκόσμιας διανόησης, ό,τι αγάπησα και με συγκίνησε στη ζωή μου, τα είχε όλα ο Αδάμος. Όμως ο κόσμος ήταν στραβός και οι ηγέτες μας επηρεασμένοι, το έχετε μπροστά σας να το διαβάσω όπως μου το είπε. Βεβαίως το έχω, ναι. Λέει, επηρεασμένοι από τη φάουσαν τη δεξιάν, υπέκυψαν στην πίεση και την προπαγάνδα της και έκαναν τα λάθη που έκαναν. Ανεστήριζαν όμως τον Αδάμον που έλεγαν την αλήθεια, ήταν να μείνουμε στο 3%. Κοιτάξτε, είναι μαρτυρίες και καταθέσεις των ανθρώπων. Δεν μπορούμε να τις αμφισβητήσουμε και είναι οι απόψεις τους. Δεν σημαίνει ότι τις υιοθετούμε, αλλά από εκεί και πέρα είναι καταγεγραμμένες. Ο καθένας μπορεί να τις διαβάσει. Πού μπορούμε να βρούμε αυτό το βιβλίο? Υπάρχει σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία. Ναι. Στη Λευκοσία, το Σολόνιο Κέντρο Βιβλίου. Μάλιστα. Και το Πάργα. Αδάμα, Αδάμα. Στη Λάρνακα, το Academic και Μάλιστα. από το συγγραφέα. Αν θέλετε να δώσετε το τηλέφωνο. Ωραία. Οι προβλέψεις και οι προειδοποιήσεις του θα πρέπει να μας πείτε σε τι αφορούσαν. Μα, αλλά βέβαια, γιατί η διαγραφή του από το ΑΚΕΛ, ναι, αφού ήταν και ιδρυτικό μέλος. Διότι ο Αδάμαντος ήταν καθοριστική σημασία, ήταν τα συμπεράσματα που αποκόμισε από μια αναποστολή του στις ανατολικές χώρες το 50 με τον Εζεκία Παπαϊωάννου, τότε Γενικό Γραμματέα, για να καλέσουν τις χώρες, τις ανατολικές, τα κόμματα που ήταν στην εξουσία σε αυτές τις χώρες, τα κομμουνιστικά κόμματα, να στηρίξουν την υπόθεση μας για ένωση. Της Κύπρου. Πουθενά καμιά στήριξη. Μάλιστα. Και όταν ήρθαν πίσω, έδωσε μια έκθεση ο Παπαϊωάννου στο κόμμα, αρκετά χρωματισμένη, που περίπου έλεγε ότι στηρίζουν μας και κερδίζουμε έδαφος.
έδαφος και μπράβο. Και διαφώνησε ο Αδάμαντος, στείλε μια επιστολή η οποία υπάρχει στο βιβλίο, πολυσέλιδη, αυτούσια. Τους λέει 26 Φεβρουαρίου 1951, θα τη βρείτε εκεί. Μάλιστα. Που τους λέει: σύντροφοι, δεν βοηθούμε το κόμμα μας, ούτε τον λαό μας, να σχηματίσει σωστή εικόνα για το τι τον περιμένει όταν του αποκρύβουμε την αλήθεια. Μάλιστα. Να μην τα πολυλογώ. Απέβαλαν λοιπόν τον Αδάμαντον ότι είναι δηλός, δεν έχει εμπιστοσύνη στον σύντροφο τον Στάλιν. Έμεινε ο ένας 40 χρόνια γενικός γραμματέας, αν και μου είπαν να μην αναξιοπληγές, και ο άλλος. Ναι, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι. Είναι τα γεγονότα. Ήταν από το 49 ναι. μέχρι το θάνατο του το 88 ναι. ο Εζεκίας Παπαϊώνου Γενικός Γραμματέας. Χωρίς και αυτό διέγραψαν τον Αδάμαντο. Ναι, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο αείμνηστος Εζεκίας Παπαϊωάννου δεν είχε μια λαμπρή πορεία στο κόμμα του και την προσφορά του. Είναι μια άλλη προσωπικότητα ιστορική της αριστεράς. Μάλιστα. Με τα θετικά της και τα αρνητικά της. Όπως και όλοι οι πολιτικοί έτσι επικρίνονται. Απλώς ο Αδάμαντος είναι από τις εξαιρέσεις που θα δυσκολευτείς να βρεις. Αρνητικά, μάλιστα. Ήταν εμβριθής. Και διαγράφηκε γιατί η θέση του δεν συμφωνούσε ναι, με τον γραμματέα του κόμματος. Ότι με την κατηγορία ότι είναι συνταγματόφιλος, διότι στήριζε την επιλογή αυτοκυβέρνηση, ένωση για σύνταγμα αυτοκυβέρνησης ως μεταβατικό στάδιο για την ένωση. Μάλιστα. Ως μεταβατικό στάδιο για την ένωση. Το ένωση τώρα και τίποτε άλλον, η Βρετανία με 2.000 χρόνια εμπειρίες πήραν στη διπλωματία, θα καταφέρει να κάνει το δικό της με το Διέργη και Βασίλευα, με την Τουρκία να τη φέρει ξανά στο προσκήνιο και όλα αυτά. Και τα ακολούθησαν αυτά για τα οποία προειδοποίησε. Τώρα, ξέρετε τι αντιλαμβάνομαι, γιατί κατά καιρούς αγγίζοντας αυτού του είδους τα θέματα και που αφορούν πριν το 1974 και για τη διάρκεια του. Γίνανε λάθη από όλες τις πλευρές, αγαπητέ μου κύριε ναι, Λουκά. Ναι. Και αυτό όμως είχε κόστος και έχει ακόμα και συνεχίζει να έχει κόστος. Για την Κύπρο. Γι' αυτό, 71 χρόνια μετά από τη διαγραφή του, 15 Σεπτεμβρίου του 2023, εκδήλωση στη Δερίνια με ομιλητή τον Στέφανο τον Στεφάνο. 2023. Μάλιστα. Όπου, επειδή είπαμε για τη διαγραφή και τις κατηγορίες εναντίον του, ότι είναι συνταγματόφιλος, είναι δηλός, είναι αντιδραστικός, ναι. είναι αντικομουνιστής, είναι όλα αυτά. Μάλιστα. Μάλιστα, τότε του 52, στο Νέο Δημοκράτη Ταμπουχαρινό, το εκάτερ τύπια ενός αντικομματικού αποβλημένου λιποτάχτη του Κώστα Παρτασίδη. Διαβάζεται δημοσιεύματα. Αυτά το 52 στο Νέο Δημοκράτη. Ναι. Δίπλα στην επόμενη σελίδα 19 έχω τη φωτογραφία του Στέφανου Στεφάνου, ναι. Όπου είπε ανάμεσα σ' άλλα στην ομιλία του: απόψε τιμούμε μια εξέχουσα προσωπικότητα του ΑΚΕΛ, της αριστεράς και της Κύπρου, τον Άδαμ Αδάμαντος, έναν άνθρωπο ο οποίος διέπρεψε στο δημόσιο βίο της χώρας μας. Θεωρώ ότι είναι αγαπητό, κύριο θετική Στεφάνη. Εξέλιξη. Βέβαια. Είναι Βέβαια, μπράβο σε αυτά. Υπολείπονται να κάνουν κι άλλα. Δηλαδή Μάλιστα. την επίσημη πια αποκατάσταση, να παραδεχτούν ότι ήταν λάθος η διαγραφή του. Αυτά θα πρέπει όμως να μας τα πούνε ήδη και ήδη. Στην απουσία τους δεν μπορούμε να ήδη. Κάνουμε εικασίες εμείς. Εντάξει, απλώς λέω τι δημοσιεύτηκε ναι, από την ομιλία του Στέφανου και Στεφάνου, αυτό τιμάτων, που είναι θετική εξέλιξη. Βεβαίως. Και ξέρετε, και στη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ, ο αγαπητός κύριος Στεφάνου, δίνει και ένα νέο αέρα. Θεωρώ ότι από το έμψυχο υλικό που έχουν εκεί είναι ο πιο αξιόλογος προσωπικά. Χαίρομαι πάρα πολύ που το ακούω και που το κρίνετε κι εσείς. Και δεν το λέω επειδή είναι και φίλος μου ο Στέφανος, το λέω γιατί τον εκτιμώ και με αυτήν την πρωτοβουλία τον συγχαίρω. Μάλιστα. Άρα λοιπόν. Έχουν να κάνουν κι άλλα. Επιστρέφει από τις σπουδές και. Επιστρέφει από τις σπουδές, διορίζεται καθηγητής στο Ελληνικό Γυμνάσιο Αμοχώστου. Υπήρξε και υποδιευθυντής του Ελληνικού Γυμνασίου Αμοχώστου. Ήταν φιλόλογος. Μάλιστα. Ήταν ο πιο διαπρεπής φιλόλογος της εποχής. Ναι. Ερχόμαστε στο σημείο να διαβάσω, αν θέλετε, τι μου είπε ο Χρυσόστομος Σοφιανός. Παρακαλώ. Μετέπειτα υπουργός παιδείας. Έλατε, ναι, βεβαίως. Όχι τυχαίο πρόσωπο. Ναι, ναι. Σελίδες 70-71. Μάλιστα. Έχω εδώ με sidelining για να είμαστε ακριβείς. Είδατε λοιπόν, όταν σας είπα ότι είναι επιμελής και στη λεπτομέρεια ο αγαπητός κύριος Λουκάς. Είχα την επιφύλαξη ότι μπορεί να μην μου επιτρέψετε. Παρακαλώ, γιατί να μην σας επιτρέψω. Η ανάλυση είναι για σας. Η ερώτηση μου ήταν όταν σας τηλεφώνησα, κύριε Σοφιανέ, για αυτήν τη συνάντηση, μου είχατε πει ότι με τη μεγάλη αγάπη σας για τον Όμηρο την οφείλετε στον Αδάμαντος. Ναι, τον ναι. ρώτησα. Και απαντά.
Η απάντησή του. Η ανάλυση των χαρακτήρων του Ομήρου από τον Αδάμαντος ήταν μια μορφή ελληνολατρείας. Εκφραζόταν με ένα θαυμασμό για τον Όμηρο που δεν τον συναντάς εύκολα. Αλλά δεν ήταν μόνο θαυμασμός, ήταν και η γνώση που είχε των θεμάτων της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Ήταν βαθιά γνώση και ενθουσιασμός μαζί. Το άλλο αξιοσημείωτο είναι ότι ο κορυφαίος αυτός εκπαιδευτικός πέθανε πάνω στην έδρα. Είχε φύγει από το τμήμα μας όπου μας έκανε μάθημα, πήγε σε άλλο τμήμα, αισθάνθηκε αδιαθεσία, έπεσε πάνω στην έδρα. Πέθανε επί των επάλξεων. Η θλίψη, η συγκίνηση όχι μόνο του διδασκαλικού κόσμου, αλλά Παγκύπρια δεν περιγράφεται. Ήμουν ένας από εκείνους που έτρεξαν να το βοηθήσουν και από τους φοιτητές του που κατέβασαν το φέρετρο του στον τάφο του. Αυτό είναι συγκινητικό, ξέρετε. Συγκλονιστικό, όπως και από όλους. Συγκλονιστικό. Ξέρετε τι εντυπωσιάζει, κύριε Καματσέ. Είτε εκπαιδευτικοί, είτε μορφωμένοι άνθρωποι, καθηγητές, είτε υπουργοί, είτε ο πρώην πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΡΙΚ, ο Χαρίλαος, ο Παπαδόπουλος. Έχω εδώ τη μαρτυρία του σε άλλη σελίδα. Μάλιστα. Είτε απλοί εργάτες, αγρότες, γεωργοί, εκφράζουν το θαυμασμό τους για αυτόν τον άνθρωπο. Βεβαίως, δυστυχώς τότε οι πιο αδικημένοι, να το βάλω έτσι, στον τομέα της μόρφωσης δεν τον ακολούθησαν. Ακολούθησαν τι σου είπε το κόμμα. Αλλά τώρα όλοι λένε, ανακούαμε τον Αδάμο μας, ο τόπος αυτός, ανελαμβάνονταν υπόψη οι απόψεις του, ίσως να πηγαίναμε καλύτερα σε αυτό. Εγώ πιστεύω ότι είναι και ένα πολύ καλό μνημόσυνο στη μνήμη του συγκεκριμένου ανθρώπου. Σήμερα, χάρη σε εσάς και σε αυτό το βιβλίο. Και χάρη σε εσάς που. Εμείς είμαστε, το είπαμε και στην αρχή, ο φορέας που μεταφέρονται οι πληροφορίες. Και δεν θα μπορούσαμε να αρνηθούμε όπως δεν αναγνωρίζουμε σε κανένα, ούτε και εσάς, να έρθετε να παρουσιάσουμε αυτή την προσωπικότητα. Είχατε την καλοσύνη να με καλέσετε και αυτό τιμά και το ΡΙΚ, τιμά εσάς. Να πω, σκόπευα να αρχίσω με μια αναφορά από την αφήγηση, τη συνέντευξη, μια από τις συνεντεύξεις της αδελφής του, της μικρότερης, της Ανδριάνας Τσίγκης. Έλατε, Λερίνια, παρακαλώ, ναι. Η οποία μου έλεγε το εξής, ότι. Όταν εκλέγηκε δήμαρχος, πρέπει να πω ότι την είδα αρκετές φορές στο σπίτι της, ναι, και πάντα μου έκανε εντύπωση η διάβγεια του πνεύματος. Του πνεύματος της. Η τελευταία φορά όμως που την είδα ήταν σε Ευαγγές Ίδρυμα μεταξύ Λιβαδιών Λάρνακας και Παραλιακού Δρόμου Λάρνακας Δικέλιας, σε έναν γυροκομείο εκεί. Ναι. Είχε ήδη απώλεια μνήμης. Μάλιστα. Δεν θυμόταν σχεδόν κανέναν. Ναι. Και όταν την επισκέφτηκα και την πλησίασα, με αγκάλιασε και μου λέει, «Είσαι ο αρφός μου, Αδάμος, ήρθε να με δει». Που είχε φύγει από το 59. Ναι. Όταν εκλέγε δήμαρχος ο Αδάμος, ο Αδάμαντος, ο πατέρας μας λέει, η Ανδριάνα είναι εδώ να μην τα... Ναι. Τον παρακαλούσε, τον οικέτευε να διορίσει, να του βρει μια δουλειά του αδερφού μας, του Λευτέρη, που τέλειωσε το γυμνάσιο και ήταν ανεργός. Και... Ναι. Δεν μπορώ, παπά, να κάνω έτσι δουλειά. Μην επιμένεις. Αυτή είναι τη συζήτηση. Τόσο πατέρας και γιος. Δεν καταδέχτηκε, λέει. Μάλιστα. Αλλά επίσης, αν επιτρέπετε, στη σελίδα 28, ναι, συγκλονιστικό αυτό από την Ανδριάνα Τσίγκη. Έλατε. Η 28, η οποία Ανδριάνα Τσίγκη μου λέει ότι ναι, επέθανε που το μαράζει του γιώκα μου, που ήθελε να προσφέρει κόμμα και τον αφήκαν. Μετά που δήμαρχος έγινε καθηγητής στους δασκάλους, στο κολέγιο των δασκάλων. Ήταν υποδιευθυντής του διδασκαλικού κολεγίου. Μάλιστα. Αμα ο νους του και η καρκιά του εχτύπα για τους βαροσιώτες. Έμπαινε τη Δευτέρα το πρωί στα αυτοκίνητο να πάει στη Λευκοσία στο κολέγιο και έμπαινε με θυμόν. Εν έθελε να πάει. Γιατί ο καμός του ήταν το βαρόσιν. Κάμε υπομονή, Αδάμο, ελάλεν του η νύφη μου. Η σύζυγος του Αδάμ. Μάλιστα. Εμένα η ζωή μου είναι το στοβαρός, είναι λάλεν της. Ήταν πολλά εκνευρισμένος, έκλαιεν κάθε Δευτέρα που του να φύγει. Ελάλεν μας το πάντα η νύφη μου. Ύστερα έφερα μας το. Έφερε το μήνυμα ο Κυριάκος μας. Μάλιστα. Ήρθε εγκλαμμένος. Εκόπινε η κεφαλή μας, λαλή μας. Ενομίσαμε να γίνει κανένα δυστύχημα. Εχάσαμε τον Αδάμο μας. Εφωνάζαμε όλοι μας μες στην αυλή. Εχτυπούσαμε πάνω μας. Πίενε, μου λέει η Ανδριάνα. Έβρε τον Μάρκον τον Χατζή Κωνσταντίν που τον Αϊμέμνιον να σου τα πει καλύτερα από μένα. Μην ίσκησε προσφυγικό συνοικισμό τη Αγιάνναπα για να καταλάβει. Θυμάται ακόμα ομιλίε του Αδάμου για Παγγέλητε. Νομίζω έχετε νερό να πούμε για τον Μάρκον τον Χατζή Κωνσταντίν. Ναι, να πούμε αφού δούμε και την επόμενη φωτογραφία. Παρακαλώ. Ελάτε, παρακαλώ, στην άρθρα στο κοντρόλ. Εδώ, αγαπητέ μου κύριε Λουκά. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε μερικού από του διαρρηνιώτε, ανάμεσα στου οποίου ο Ανδρέα Σαΐλης.
Υπήρξε πρόεδρος της Ένωσης Κυπρίων Αγροτών κάμποσα χρόνια, της αριστερής αγροτικής οργάνωσης. Και είστε και εσείς εκεί και συνομιλείτε μαζί τους. Είμαι εκεί και τους παίρνω συνέντευξη στην πλατεία εκεί. Συνομιλώ μαζί τους από τους πιο ηλικιωμένους που τον θυμούνται στην παιδική του ηλικία. Μάλιστα. Τη σημασία του. Μέβαια. Και τους ρωτώ αν έπαιζε μαζί τους, αν ήταν όλοι λέει. Εμείς είμαστε του δρόμου, ο Αδάμος εθκεύαζε όλη μέρα. Μάλιστα. Λοιπόν, ο άλλος είναι ο Παναγιώτης ο Μοχίκας και άλλοι δερινιώτες από τους. Στην άλλη φωτογραφία κάτω είναι η κόρη είναι του. Η κόρη του Ιώ. Ο Αδάμαντος Μοντάνιου με τον γιόντις τον Αδάμαντο Μαστρί με την γραβάτα και ο τελευταίος υπήκος αυτού του κράτους ο συγγραφέας του Λουκάσου Κακουλής. Ελάτε και στην επόμενη παρακαλώ. Λοιπόν, φωτογραφία εδώ. Ναι. Εδώ είναι η σελίδα του βιβλίου που, στην οποία βλέπουμε πάνω την απόφαση για τη διαγραφή του και τις εξηγήσεις για τις οποίες μιλήσαμε προηγουμένως. Ναι, ναι, σε συντομία, ναι. Είπαμε κάποια πράγματα. Και κάτω, αγαπητός κύριος. Και δείξα τιμές, δίπλα τιμές και ο Στέφανος που μιλά με τα πιο καλά λόγια. Αγαπητός κύριος Στεφάνου. Ελάτε και στην επόμενη φωτογραφία. Εδώ. Εδώ είναι μια από τις αναρρύθμιτες επιστολές που έπαιρνε τότε ο Αδάμαντος. Ναι. Είναι από το Ακέλ Μόρφου και γράφει εκεί ότι ζητούμε από το διαμάντι μας να έρθει στη Μόρφου να μας μιλήσει. Oh, πρέπει να σας πω, όποτε είχε εκλογές, είτε στη Λεμεσόν, είτε προεκλογική συγκέντρωση στη Λάρνακα, στην Πάφο, καλούσαν τον Αδάμο. Και τον χαρακτήριζαν διαμάντι. Και τον χαρακτήριζαν το διαμάντι. Ελάτε και στην επόμενη παρακαλώ. Μάλιστα. Εδώ, να, είναι εδώ η φωτογραφία του εξοφύλου που λέγαμε προηγουμένως. Στο δημοτικό στάδιο. Το οποίο, να σας πω, είχαν δώσει οι Εβραίοι του Ισραήλ μια οικονομική βοήθεια στο Δήμο Ναμοχός του, γιατί η αριστερά και ήταν προπύργιον της αριστεράς ο Δήμος Αμοχός του. Ναι, ναι. Βοήθησε πάρα πολύ τους Εβραίους τους οποίους έκλειναν οι Βρετανοί στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, στον Καράολο, στη Ξυλοτύμπου. Κάναμε μια να συγκεκριμένη εκπομπή. Μπράβο, ναι. Και τους βοήθησαν πάρα πολύ. Δεν το ξέχασαν και μετά που δημιούργησαν δικό τους κράτος το 1948 στο Ισραήλ, τώρα ας μην πούμε στα σημερινά όλα αυτά. Παραχώρησαν τα τραϊκά. Έστειλαν βοήθεια στο Δήμο και ο Αδάμαντος φρόντισε και έγινε αυτό το δημοτικό στάδιο. Οι Εβραίοι δεν ξέχασαν ποτέ την βοήθεια των Κυπρίων. Μάλιστα. Προς τους ιδίους, όταν αυτοί βρίσκονταν ενδεικτικό γι' αυτό εχμάλωτοι στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως των Βρετανών στην Κύπρο. Μάλιστα. Γιατί τους υποσχέθηκαν ότι θα τους έπαιρναν πίσω στη χώρα τους, αλλά τους σταμάτησαν στην Κύπρο, τους αποβίβασαν εδώ και τους κράτησαν για αρκετό χρονικό διάστημα. Ελάτε και στην επόμενη φωτογραφία, για να γνωρίσουμε. Παρακαλώ. Και τηλεοπτικά, αφού είμαστε τηλεόραση. Ναι, αυτή την εδώ είμαι με την Αντριάννα Τσίγκη αριστερά πάνω. Μάλιστα, μαζί η αδελφή του Αδάμαντος σε μια εκδήλωση του Παγκύπριου Πολιτιστικού Συλλόγου. Μάλιστα. Το 2004 στη Δερίνια. Ναι. Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 ακριβώς χρόνων από τη γέννηση από του Αδάμαντος. Και η άλλη φωτογραφία είναι η εγγονή του Αδάμαντος, η Εμίλια Μαστρή Χριστοφορίδου. Διακρίνομαι εκεί και την κόρη της αριστερά της, πίσω της, και δεξιά τον Στυλιανίδη τον Χρήστον, τον Επίτροπο και τώρα υπουργό στην Ελλάδα, που ήταν στην εκδήλωση στο σπίτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου έγινε παρουσίαση του δεύτερου βιβλίου μου για τον Αδάμαντον, με τίτλο Αδάμα Αδάμαντος και Τάσος Παπαδόπουλος, το 2011. Ελάτε και στην επόμενη. Η επόμενη. Εδώ η αριστερά βλέπουμε τον Αδάμαντο με τη σύζυγό του την Ερμιόνη. Τον βλέπουμε φοιτητή στην Ελλάδα. Τι ωραίες εποχές. Ναι. Που καταδεικνύει και τον ντύσιμο για την τάση που επικρατούσε τότε. Και την κοινωνική τάξη, έτσι, αγαπητέ μου κύριε Λουκά. Πρέπει να πω ότι σε σχέση με αυτό που μόλις τώρα έχετε σχολιάσει, ο Αδάμαντος ήταν φτωχός πάντοτε. Σαφέστατα, αλλά πάντοτε φτωχός, αλλά πιο ευκατάστατη ήταν η αραβωνιαστικά του που τον βοήθησε να τελειώσει τις σπουδές του στην Αθήνα. Και όχι πλουσιά, αλλά από κάποιον κάπως ευκατάστατη. Είχε τη δυνατότητα. Ναι, είχε την ικανότητα. Και τη δυνατότητα. Ελάτε στην επόμενη. Και εδώ. Εδώ είναι ο Αδάμαντος αριστερά με την σύζυγό του την Ερμιένη Ιόνιν και την κόρη του την Ιώ. Διπλανή φωτογραφία είναι στο Νότιγχαμ όπου πήγε με υποτροφία για να συμπληρώσει τις σπουδές του. Μάλιστα. Ελάτε και στην επόμενη. Ναι, ίδιες φωτογραφίες. Και εδώ. Εδώ τον βλέπουμε στη μια αντιφωτογραφία να είναι με τον ο Αδάμαντος αριστερά, δεξιά στη φωτογραφία ο τότε αντιδήμαρχος, επί Αδάμαντος αντιδήμαρχος αμοχός του Νίκος Σαββίδης. Μάλιστα. Με την τραγική ιστορία του, παρέθεση εδώ δύο λόγια, είχε φύγει το 49
για τον ελληνικό εμφύλιο, ήταν γιατρός με βάση τα πιστεύω και την ιδεολογία του να βοηθήσει εκεί. Κατέληξε στην Ουγγαρία, όπου τον σκότωσαν, όπως πιστεύει η οικογένεια του. Τον έριξαν από τον πέπτον όροφο κάποιου κτηρίου εκεί. Η επίσημη εκδοχή είναι ότι αυτοκτόνησε. Στη μέση είναι η Άννα Σαββίδου Θεοδόρου. Έχω τη συνέντευξή της στο βιβλίο. Μάλιστα. Που πολύ έντονα έκαμε πολλές προσπάθειες να πάει εκεί, να τη βοηθήσουν, να ερευνήσει. Αλλά δεν τη διευκόλυναν. Στην άλλη τη φωτογραφία δεξιά, είναι ο Αδάμαντος και ο Νίκος Σαββίδης, ο αντιδήμαρχος που λέμε. Σε μια πορεία από τις πολλές για τη διεκδίκηση των αιτημάτων του λαού και ενδεχομένως και για το θέμα της Ένωσης, γιατί πριν από τη διασκεπτική 47-48 το ΑΚΕΛ ήταν υπέρ της Ένωσης, όπως και μετά από τη διασκεπτική. Αφού θυμηθήκαμε τον Νίκο τον Σαββίδη, να πω παρένθεση εδώ, κύριε Χάλατσε, ότι η έρευνα αυτή που κράτησε πάρα πολλά χρόνια μου επέτρεψε να μάθω πάρα πολλά, με διευκόλυνε πάρα πολύ, με έκανε λιγότερο να δαεί, να μου επιτρέπει να εκφραστώ. Έτσι, έμαθα για τον Νίκο Σαββίδη. Έμαθα επίσης για έναν άλλον πολύ σημαντικό πρόσωπο της πρόσφατης ιστορίας του τόπου μας και άγνωστον, τον ήρωα του απελευθερωτικού αγώνα, τον Αργυρό Νικόλα, ο οποίος δολοφονήθηκε από Άγγλους σε διαδήλωση της αριστεράς εναντίον της απεικιοκρατίας το Δεκέμβρη του 1957 στην Αμόχος του. Θα πρέπει να σας παρουσιάσουμε λίγο περισσότερο από τον κύριο Λουκά Κακουλή, γιατί εδώ έχουμε και μερικά από τα συγγράμματά του. Θέλω να έρθετε να παρουσιάσουμε και το «Με την καρδιά και τη συνείδηση», τα 40 χρόνια στον δρόμο του γραπτού λόγου, που είναι το δικό σας αυτό σύγγραμμα, παρακαλώ, που είναι και το ταξίδι της δικής σας πορείας αυτών των 40 ετών, αγαπητέ μου κύριε Κακουλή, ως επίσης και των φωτισμένων κατάθεση με καταξιωμένους των γραμμάτων και των τεχνών. Εκεί θα βρείτε συνεντεύξεις με τον συνάδελφό σας εδώ, τον Πασαρδί, με τον Γιώργο τον Μαυρογέννη, τον σπουδαίο τη σατυρική και τη. Και βέβαια Αναστάσης Τσαγκαρκάς Πάρος. Ο Πάρος ήταν ο καλύτερος λαϊκός ποιητής του χωριού μου, της Ξυλοφάγου, από όπου κατάγομαι. Μάλιστα. Ο οποίος έλεγε στην αγαπητικιά του που δεν ανταποκρινόταν στον έρωτα του. Ναι. Εγώ αν είχα δυο καρκές στη μιαν εδίου σου, μα μια μου δώσε ο Θεός και εκείνη γκρούζης μου. Ερωτικός, σατυρικός, υπέροχος, συχνά το συγκρίνουν με τον Βασίλη Μιχαηλίδη, τον αρχικό μας σπίτι. Και βέβαια η πρόσκληση στη στέγη γραμμάτων και τεχνών Λάρνακας, όπου μας προσκαλεί όλους στην παρουσίαση των βιβλίων σας, την Τετάρτη 6 Μαρτίου του 24 στις 7 το απόγευμα. Και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή την αναδρομή που θα γίνει και για τον Αδάμα Δάμαντο. Ευχαριστώ. Και βέβαια και για όλη αυτή την προσφορά σας και για το αφήνοντας τη μνήμη να μιλήσει, ακόμη ένα από τα συγγράμματά σας. Να είστε καλά. Και ευχαριστώ. Το Rock and Dalton της ποίησης και της επανάστασης. Ήταν η μεγάλη αγάπη μου η Λατινική Αμερική. Είχα πάει εκεί ρεπορτάζ και μελέτες. Πολύ ταξιδεμένος. Λίγα πράγματα. Λίγα πράγματα. 40 χρόνια περιπλανόμενος. Μερικές δεκάδες χώρες. Οι χώρες είναι εκατοντάδες. Ναι, ναι. Μερικές δεκάδες χώρες. Ναι, ναι. Αλλά οι χώρες είναι εκατοντάδες. Είναι εκατοντάδες, αλλά δεν έχουμε όλη τη δυνατότητα να επισκεφθούμε ούτε και αυτές τις δεκάδες. Και εσείς το κάνατε. Και είμαι σίγουρος ότι αποκτήσατε και την εμπειρία και την πείρα της αντίθετης γνώμης. Σίγουρα. Και ξέρετε, εκτός από... δεν είναι η πρώτη φορά που είμαι στα στούδια του ΡΙΚ. Για αρκετά χρόνια συνεργάτης στην Ηχό των Γεγονότων. Μάλιστα. Ήταν η κυρία Κουρούπη. Ναι. Θυμάμαι για τη Λατινική Αμερική, έγραφα κάθε Δευτέρα στην πέμπτη σελίδα στο Φιλελεύθερο με το ψευδόνυμο Ανδρέας Θωμαΐδης. Μάλιστα. Στη Χαραυγή, στην Ελευθερωτυπία, σε όλες τις εφημερίδες δημοσιεύτηκαν, τις κυπριακές εννοώ. Και θυμάμαι μια φορά, για αυτό που είπατε την αντίθετη άποψη τώρα, είχα πάρει έναν άρθρο στο Χριστάκι τον Κατσαμπάν, τον αείμνηστο Χριστάκι Κατσαμπάν, τότε αρχισυντάκτη του Φιλελευθέρου, για τα εγκλήματα του Πινοσέτ. Και του λέω, μεγάλο εγκληματία αυτό ο Πινοσέτ στη Χίλη, που ανέτρεψε τον Σαλβαδόρ Αλιέντε το 73, με τη δικτατορία εκεί. Λοιπόν, μου λέει, όχι εγκληματίας, ηλίθιος, παλαβός, βλάκας. Του λέω, κύριε Κατσαμπά, εγκληματίας. Λέει, όχι, όχι, βλάκας. Αντί να κάνει, μου λέει, ότι κάνει ο Μπρέσνιεφ, ο οποίος τους κάνει πελούς και τους κλείμε στα ψυχιατρία του, τόσοι σκοτώνει τους. Μάλιστα. Λέω, αντιδραστικός ο Κατσαμπάς.
από μέσα μου. Ήταν η αντίθετη άποψη. Ήταν η αντίθετη άποψη. Που μπορεί να έχει δίκιο ο Κατσαμπάς. Έτσι είναι. Και είναι και σεβαστές βέβαια όλες οι θέσεις και απόψεις με επιχειρήματα. Με επιχειρήματα. Ο οποίος Κατσαμπάς εκείνη τη στιγμή, βεβαίως δεν αναλύσαμε και τα θετικά του σοσιαλισμού, γιατί εγώ να αναφέρω, σπούδασα στη Σοβιετική Ένωση, είμαι ευγνώμων στους λαούς της Σοβιετικής Ένωσης, πρώτα στους γονείς μου, το λέω, το γράφω και στα βιβλία μου, στην Κυπριακή Αριστερά που με έστειλε να σπουδάσω και στους λαούς της Σοβιετικής Ένωσης, όχι στον εκάστοτε που είναι εκεί στο Κρεμλίνο ή οπουδήποτε ναι. αλλού, αλλά στους λαούς οι οποίοι ήταν φιλόξενοι, μας εμόρφωσαν, μας έδωσαν στέγη, μας έδωσαν ιατρική περίθαλψη. Είχα προβλήματα με την όραση, εγώ έκανα κάθε χρόνο θεραπεία, εκεί εγχειρήσεις και άλλα. Και εκείνη τη στιγμή, βεβαίως με τον Κατσαμπάν, τα γράφω αλλού σε άλλα βιβλία. Και θα έρθετε να τα παρουσιάσουμε. Θέλω να κάνουμε αυτό το ταξίδι των 40 χρόνων. Αν έχετε την καλοσύνη. Να έρθουμε στο διατάφτα. Να πάμε και στην επόμενη φωτογραφία. Ναι. Παρακαλώ, είστε να έρθει στο κοντρόλ. Εδώ, αγαπητέ μου κύριε Λουκά. Ναι, εδώ είναι ο Αδάμαντος, ο μετέπειτα αντιδήμαρχος αμοχός του αδελφός του πλουτή Σέρβα. Μάλιστα. Ο Χρήστος ο Σαββίδης. Μάλιστα. Και ένας από τους Εβραίους που τους εφιλοξενούσαν σε επίσκεψή τους στο Ισραήλ. Στο Ισραήλ. Ελάτε και στην Η διπλανή είναι ναι. από τα εγγένεια της αναγέννησης Δερίνιας, ανάμεσα τους και ο Αδάμαντος. Μάλιστα. Προχωράμε. Εδώ. Εδώ, σε μια από τις καταπληκτικές ομιλίες τους, στις οποίες οι πάντες μου ανέφεραν αυτό που είπα και προηγουμένως από αγρότες, εργάτες, καθηγητές, υπουργούς, Χρυσόστομος, Οφιανός και άλλοι, ότι εσαγίνευε το ακροατήριο του. Μάλιστα. Και αναφέροντας αυτό, θυμάμαι τα λόγια του Χαράλαμπου Φούσα από την Ακανθού, που μου είχε πει το εξής, ότι οι μαθητές του ήταν τυχεροί που τον είχαν καθηγητή, οι φοιτητές του, και αν είχαν 2 ώρες μάθημα μαζί του, ήθελαν να έχουν 4. Αν χτυπούσαν το κουδούνι για να βγουν διάλειμμα, δεν έβγαιναν. Ήθελαν να ακούσουν περισσότερα. Αυτό... Και σε εμάς απευθυνόταν με το κύριε συνάδελφοι. Αυτό είναι ικανότητα και χάρισμα. Μεγάλη ικανότητα. Ναι. Ελάτε και στην επόμενη. Εδώ. Εδώ είναι στην παλιά Ναμοχωστόν, μαζί με Τουρκοκύπριους και Ελληνοκύπριους. Μάλιστα. Και ο γαμπρός του, ο Παναγιώτης ο Μαστρής, ο αείμνηστος Παναγιώτης Μαστρής, μου έλεγε ότι όταν καθόταν εκεί για να συζητήσει τα προβλήματα των δημοτών της Αμοχώστου, τα κεραστικά έρχονταν με τη σακούλα και από τον Γιαννίν και από τον Μουσταφά. Μάλιστα. Και αφού θυμηθήκαμε και τον Μουσταφά, άλλη μαρτυρία είναι ότι ο πρόεδρος... Άρα και από τις δύο κοινότητες. Και από τις δύο, αγαπητός πολύ. Ο μετέπειτα πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ο κύριος Χατζηχαμπής, μου είχε αναφέρει όταν άνοιξαν τα οδοφράγματα, νομίζω αυτό το περιγράφει και σε έναν άρθρο του στον τύπο παλαιότερα, ότι πήγαμε, λέει, όταν άνοιξαν τα οδοφράγματα με κάποιον φίλο εκεί να δούμε το Βαρόσιν μας. Εδώ είχαμε πάρει έναν Τουρκοκύπριο, ο οποίος όταν μας ρώτησε από πού είστε, του είπαμε Βαρόσιν, μας έδειξε κάτι παλιές πολυκατοικίες και μας είπε τούτα Αδάμαντος έκτισε. Ο Αδάμαντος έκαμε ανάμεσα σε πολλά άλλα έργα γυροκομείων, δημοτικών στάδιων και βρυφοκομικού σταθμού κλπ. Έκαμε και 48 κατοικίες για πολυτέκνες, άπορες οικογένειες, φτωχές οικογένειες και άλλες 12 κατοικίες για τους Τουρκοκύπριους. Άρα δεν ήταν μόνο κορυφαίος της αριστεράς της Κύπρου, ήταν κορυφαίος των ανθρώπων της Κύπρου. Όλης της Κύπρου. Μάλιστα. Όλης της Κύπρου. Ελάτε και στην επόμενη φωτογραφία. Εδώ, κύριε Λουκά. Εδώ ο Αδάμαντος είναι με το Δημοτικό του Συμβούλιο και με τους... Στην Αμόχωστο. Στην Αμόχωστο. Μάλιστα. Στην Αμόχωστο ο Αδάμαντος. Και αν θέλετε να πούμε και όλα τα ονόματα, θα ψάξω να τα βρω. Ναι, απλώς τα αριστερά του ναι. είναι ο Νίκος Φλουρέντσου, νομίζω, και δεξιά του Τουρκοκύπριος Δημοτικός Σύμβουλος. Καθήμενη. Ναι. Μάλιστα. Ελάτε και στην επόμενη. Εδώ είναι από προεκλογικό φυλάδιο στις δημοτικές εκλογές του 1953. Μάλιστα. Όπου ήταν η προεκλογική εκστρατεία. Ανεξάρτητος υποψήφιος ναι. του προοδευτικού συνδυασμού με υποψήφιον των Αδάμαντων. Μάλιστα. Ψήφισε κορδόνι τον ανεξάρτητο προοδευτικό συνδυασμό. Και δυστυχώς έχασε, αλλά πολύ σεβαστόν και το ποσοστό που είχε πάρει από σύνολο ψηφοφόρων γύρω στις 4.000 πήραν 1.400 και. Ναι. Πότε εξελέγει δήμαρχος? Εξελέγει το 1943, Μάρτιο του 1943 ναι. και ήταν μέχρι τις εκλογές του 1953. Α, για μια δεκαετία. Επανεκλεγόταν πανηγυρικά και με μεγαλύτερη διαφορά κάθε φορά. Κάθε φορά. Γιατί ο κόσμος έβλεπε την προσφορά του. Ναι. Ελάτε και στην επόμενη. Εδώ.
Α, εδώ είναι. Θερμά εγκάρδια συγχαρητήρια προ τον Έλληνα. Είναι ο. Νομίζω αξίζει τον κόπο να το διαβάσουμε. Είναι χέρι, από, Αδάμ, τον, ναι? Από τον Χριστόφορο Παλέση. Ελάτε παρακαλώ. Χριστόφορο Παλέση, θερμά εγκάρδια συγχαρητήρια προ τον έντιμο κύριο Αδάμων Αδάμαντον, δήμαρχο Αμοχώ του Βαρόσα. Χαίρε Αδάμ Αδάμαντο, δήμαρχε Βαρωσίων, που των πτωχών και πλούσιων του θεωρεί πλησίων. Χαίρε Αδάμ Αδάμαντο, των Βαρωσιών Μανιέρα, τη επαρχία Κάφχημαν και των πτωχών Πατέρα. Χαίρε Αδάμ Αδάμαντο, των Βαρωσιών Καμπάνα και των πτωχών Παρηγοριά και Ορφανών Ημάνα. Σου εύχομαι χρόνια πολλά χαρούμενα να ζήσει μαζί με την κυρία σου με δίχα να δακρύσει. Και ό,τι ποθεί στην καρδιά, όλα να τα αποκτήσει. Διατελώ με τα βαθυτά του σεβασμού Χριστόφορο Παλέση, λαϊκό ποιητή Αυγόρου 26 Πέπτου 1949. Για τον Παλέση, να πούμε ότι εξέδωσε τα άπαντα του ο υπέροχο, ο κορυφαίο Κωνσταντίνο Γιαγκουλή. Και όταν πληροφορήθηκε για αυτόν το ποίημα, με πλησίασε, εργαζόμουν τότε στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, μου λέει: θέλω να δω το χειρόγραφο. Γιατί έψαξα και δεν το βρήκα και να δω αν είναι αυθεντικό. Μου λέει: πράγματι, μου το είχε χαρίσει από τα δύο ή τρία που μου είχε χαρίσει η αείμνηστιό για την προσπάθεια που είχα κάνει. Ο αγαπητός κύριος Γιαγκουλής, ενώ μιλά, μας ρίχνει κάθε φορά. Εργαζόμουν εκεί. Επισκέφθηκα εκεί. Δούλευα εκεί. Θέλουμε πολλές εκπομπές για να τον καλύψουμε. Εντάξει. Βέβαια, αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που όλη αυτή η εμπειρία σας, εγώ δεν θα πω και δεν θα κρίνω αν σας κάνει όχι σοφότερο, άλλωστε αυτό φαίνεται, σας κάνει ακόμα πιο πλούσιο, αγαπητέ μου κύριε Γιαγκουλή, ή κάνω λάθος? Πραγματικά πλούσιο. Πρέπει να πω ότι πριν από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, όπου εργάστηκα από το 1991 μέχρι το 2013, από που πρόωρα αφιπρέτησα, είχα εργαστεί ως μεταφραστής επαγγελματικά στο συνδικαλιστικό κίνημα. Μάλιστα. Μεταφραστής της ΠΕΟ. Προτού ακόμα υποβάλω αίτηση για διορισμό, ήρθα στην Κύπρο πίσω ως καθηγητής ξενογλωσσών, ναι, από το Πανεπιστήμιο. Ναι. Με εισήγηση του αείμνηστου Ανδρέα Ζαρτίδη έκανα τις μεταφράσεις για 15 χρόνια. Μετά θέλουμε 10 εκπομπές. Αλλά βρήκαμε και το ποιοι ήταν καθήμενοι εκεί στην, ναι, ελάτε, πείτε. Αριστερά. Ήταν αριστερά. Είναι ο Νιαζή Μανιέρα, ο Τουρκοκύπριος Δημοτικός Σύμβουλος. Ναι. Ο Αδάμαντος στη μέση και Χρήστος Σαββίδης δεξιά. Καθήμενε, τον είδαμε και σε άλλη φωτογραφία, τον Χρήστο Σαββίδη. Ναι. Και όρθιοι, ναι, από αριστερά Νίκος Φλουρέντζος, Γαβριήλ Μακρύς, Σάβας Γεωργίου, Χαμπής Νικόλα, Βάσος Ποσπορής, Φαΐς Καϊμάκ. Ωραία. Θέλω να ολοκληρώσουμε τις φωτογραφίες για να ολοκληρώσουμε και οπτικά το τι αντιλαμβάνονται οι φίλοι τηλεθεατές. Πάμε και στην επόμενη, αν έχετε την καλοσύνη. Για τον Χαμπή Νικόλα πρέπει να πούμε κάτι. Ένα λεπτάκι παρακαλώ. Ελάτε και στην επόμενη. Εδώ. Εδώ είναι εκλογές του 1953. Μάλιστα. Από την προεκλογική, όπου ο Παύλος ο Δίγκλης μου είχε αναφέρει, ο αείμνηστος Παύλος Δίγκλης, συνάδελφος στην ΠΕΟ από τους πιο αξιόλογους, ναι, μου είχε πει ότι με έστειλε τότε η επαγρύπνηση στούτην την παρενεκδήλωση, δαμε στούτην στην προεκλογική συγκέντρωση του Αδάμαντος, να ακούσω αν είχε κάτι επιλείψιμο να πάω να το μεταφέρω. Α, μάλιστα. Ναι. Έλατε και στην επόμενη. Που... τότε λέει, στήριξα την απόφαση του κόμματος. Είναι... σήμερα στην ηλικία της ωριμότητας απολογούμε. Μάλιστα. Σε αυτή την εκδήλωση και ελάτε και στην επόμενη παρακαλώ. Και αυτή από την. Ναι, μετά είναι η κυρία του Αδάμαντος, η οποία νέκρωσε το Βαρώσι. Στο Βαρώσι. Έκλεισαν τα πάντα. Καταστήματα, εργασίες, όλες οι δουλειές. Μάλιστα, ελάτε και στην επόμενη που είναι ο ίδιος, ο αείμνηστος Αδάμ Αδάμαντος. Ναι. Αυτή που λέγαμε όταν ήταν δήμαρχος. Και βέβαια το βιβλίο, ολοκληρώνοντας, του αγαπητού κ. Γιαγκουλή, το οποίο βρίσκουμε και στα μεγάλα βιβλιοπωλεία, έτσι, αγαπητέ μου. Στα μεγάλα βιβλιοπωλεία, στα επιλεγμένα, ανέφερα από Ασολόνιον και Πάργα, αν το ζητήσουν και άλλα βιβλιοπωλεία, ναι, να τους το πάρω και το δίνω και εγώ. Αν θέλετε να δώσετε το τηλέφωνο, υπάρχει στη σελίδα 4. Θέλω ένα επίλογο για αυτή τη μεγάλη προσωπικότητα. Να πούμε τον επίλογο, σε σχέση και με τον Χαμπή Νικόλα, ναι, και αφορά τον Αδάμαντο. Σε ένα λεπτό, είναι τα πολλά, από τα πολλά που κατέγραψα. Ναι, ναι. Σάβας Μινά, συνοικισμός Αγίου Σπυρίδωνα στα Πολεμίδια. Μου λέει ο Αδάμαντος, έπιανε ένα χορκόν και έκαμε το πόλιν. Χωματόστρατες και με πρωτόγωνα μέσα ασφαλτόστρωσαν τους όλους. Αλλά το σπίτι που ήταν του Χαμπή Νικόλα, το δρόμο Τζίνο που ήταν το σπίτι του Χαμπή Νικόλα, δημοτικό σύμβουλο, ναι, τη αριστερά στην Αμόχα, δεν τον έκαμε να ασφαλτονάφηκε τον τελευταίο για να μην πούνε επειδή του Χαμπή. Και φωνάζαν του Χαμπή γειτόνι να αφήσω λάμπουδα με να μα κάνουν και εμά ασφαλτον το δρόμο. Και σχολίαζε. Έτσι δουλεύκαν τότε στα στελέχη. Μάλιστα. Αν έχω δευτερόλεπτα, γιατί είπατε λεπτό. Ελάχιστα. Είναι αυτό με τον Μάρκο τον Χατζή Κωνσταντίνα, από τα πολλά που, ναι, πήγα να τον βρω. Πήγα 5 φορές. Με απέφευγε.
Στην Πέπτην, οι γειτόνιοι του σε συνοικισμόν εκεί στην ελεύθερη περιοχή να μοχώσει του. Κάποιοι γείτονες είπαν σε κάποια παιδάκια που ήταν τζαμέ, παίνετε ρέμορα, πάρτε τον άνθρωπο να βρει το γέροντο Μάρκο, να δεν είναι στην πλατεία, να είναι στον τάδε. Στην Πέπτη φορά με πήραν τον βρήκα. Του λέω, η πρώτη ερώτηση, γιατί με απεφεύγεις κύριε Μάρκο. Έχω αφήνει ένα σου μήνυμα. Και δεν την περίμενα την απάντηση του. Τι σας είπε. Μου λέει, και πού ξέρω εγώ ποιος είσαι. Μπορεί να είσαι πεμπάμενος που τούτους τους άχρηστους, είπε. Μάλιστα. Που γεμώσε ο τόπος. Η άποψή του. Ο Αδάμαντος τον ερώτησε αν ήταν φτωχός, αν ήταν πλούσιος. Μου λέει, φτωχός εγεννήθηκε, φτωχός επέθανε ρε. Ο πλούτος του ήταν ο νους του. Μάλιστα. Αμα εμείς πού να τον καταλάβαμε. Τον καταλάβουμε. Ύστερα τον καταλάβαμε που καταστράφει ο τόπος μας όπως μας προειδοποίησαν. Δυστυχώς. Ευχαριστώ για αυτή την παρουσίαση σήμερα αυτής της εξέχουσας προσωπικότητας. Και ευχαριστώ που φέρνετε τόσες πολλές πληροφορίες που έχετε εσείς στο μυαλό σας και που θέλετε να μεταφέρετε. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Εγώ ευχαρίστω. Ευχαριστώ πολύ. Εάν μπορέσετε να κρατήσετε με την υπόσχεση. Βεβαίως και κρατάμε την υπόσχεσή μας. Θα τα πούμε τον άλλο μήνα. Αλήθεια. Ευχαριστώ. Ναι, βεβαίως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να σας ευχαριστώ πολύ και καλή χρονιά και στους τηλεθεατές και σε εσάς. Αμήν. Και στο ΡΙΚ, όλους τους συνεργάτες σας όλους εδώ. Να είστε πάντα καλά. Σας ευχαριστούμε και σας ευχαριστούμε. Η εκπομπή σε επανάληψη τα μεσάνυχτα. Γεια χαρά.